Η επιστροφή της Λάρισα στην πρώτη εθνική συνοδεύτηκε από την 8η θέση και μερικές εξαιρετικές εμφανίσεις. Το μέλλον δείχνει ότι τα πρωτεία της Κόντα Ξάνθη ως καλύτερης ομάδας της περιφέρειας κινδυνεύουν από τους Θεσσαλούς. Το έδειξε και η νίκη τους με 3-1 στο μεταξύ τους μάτς. Οι προσδοκίες για τον Ντένι Σέρμπαν ήταν μεγαλύτερες φέτος και ενώ στο Αλκαζάρ έδειξε κάποια από τα γνώριμα στοιχεία του, πιστώνεται και αυτό στην αδυναμία της Λάρισας εκτός έδρας, αφού το σημαντικότερο πρόβλημά της ήταν η κακή ανάπτυξη και η δημιουργία φάσεων.